Τώρα, αν σου πω κάτι, θα θυμώσεις? Αναλόγως. Πού ξέρω τι θα μου πεις. Μπορεί να μου πεις βλάκα. Θα θυμώσω. Πώς θα θυμώσω? Όχι. Για τα παιδιά θέλω να σου πω κάτι. Τι? Μεγαλώσαν τα παιδιά μας, Χαρίλα. Και λοιπόν? Ξέρεις πόσο είναι η Ελένη μας? 26. 26 η Ελένη, 23 η Κατίνα, 20 η Μαρία και 15 η Αγγελική. Και λοιπόν? Του χρόνου θα είναι 27 η Ελένη μας. 24 η Κατίνα, 22 η Μαρία και 16 η Αγγελική. Ακριβώς. Και τι θέλουμε να αποδείξουμε αυτό? Ότι κάθε χρόνο τα κορίτσια μας θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα? Δεν θέλουμε να αποδείξουμε τίποτα, καημένε Χαρίλε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Τότε που θες να πεις άλλο, γιατί λες αυτό που λες και δεν λες το άλλο κατευθείαν να ησυχάσουμε? Θέλω να πω, τι σκέπτεσαι τέλος πάντων? Για ποιο πράγμα? Για το μέλλον τους. Τι βλέπεις για το μέλλον τους? Και τι να δω δηλαδή? Τι είμαι εγώ για να βλέπω το μέλλον? Τσιγκάνα του κογίδησε. Είσαι πατέρας, Χαρίλε. Και σαν πατέρας κοριτσιών που έχουν φτάσει πια στην ηλικία του γάμου, έχεις νομίζω υποχρεώσει να αρχίσεις να φροντίζεις για το μέλλον τους. Να αρχίσω? Να αρχίσω τώρα να φροντίζω? Αν έχει φροντίσει άλλος πατέρας όσο έχω φροντίσει εγώ, τι άλλο δηλαδή μπορεί να κάνει ένας πατέρας για τα κορίτσια του από ό,τι έχω κάνει εγώ για τα δικά μου? Εστερήθηκα τον πάντο για να καταφέρω να τα μορφώσω όπως ήθελα. Τα έμαθα ξένες γλώσσες, τα έμαθα μουσική, εστάθηκα και στέκουμε ακόμη από πάνω του ακίνητου φρουρό και ακούραστο εμπνευστή των υγιών ηθικών αρχών από τις οποίες πρώτος εγώ εμφορούμαι. Και έχω την εντύπωση, ή μάλλον τη βεβαιότητα, ότι οι κόρες μου, όπως είναι τώρα άψογες ως κόρες, θα είναι αύριο άψογες ως σύζυγοι και ως μητέρες. Τι άλλο ήθελες να κάνω δηλαδή? Όλα αυτά καλά και άγια είναι και τα ξέρω. Και μπράβο σου και μπράβο τους και μπράβο μας. Αλλά τα κορίτσια έτσι όπως τα έχουμε περιορισμένα. Θέλω να πω, πώς θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα ενδιαφερθεί αφού εμείς ζούμε έτσι όπως ζούμε και τέλος πάντων δεν κυκλοφορούμε στον κόσμο? Πώς δεν κυκλοφορήσουμε δηλαδή? Να τους φορέσουμε από αυτά τα νάιλον τα διαφανή που τα φοράς και αντί να ντυθείς γδύνεσαι περισσότερο και να βγούμε στο ζάπι και στο σύνταγμα και να φοράζουμε εδώ οι νύφες καλές? Εγώ ένα ξέρω, Χαρίλα. Τι? Η Πόπη. Ποια Πόπη? Η γειτονισά μας, η κόρη της Παγώνας. Αυτό το τσουλάκι που γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον? Αυτό το τσουλάκι, μάλιστα. Που ούτε μόρφωση είχε, ούτε πιάνο ξέρει, ούτε γράμματα και ούτε είχε πατέρα να ενδιαφερθεί όπως ενδιαφέρθηκε εσύ για τις δικές σου τις κόρες. Λοιπόν, τι έκανε η Πόπη? Παντρεύεται. Και όχι μόνο παντρεύεται, καλοπαντρεύεται. Παίρνει ένα παιδί πρώτης τάξεως. Γεια σας, ρε γυναίκα. Τι θες να πεις δηλαδή? Ότι επειδή Πόπη παντρεύεται, πρέπει να ξαμολύσουμε κι εμείς τις δικές μας στους σκοτεινούς τους δρόμους και στα πάρκα, ώσπου να βγουν ένα γαμπρό? Όχι, βρε Φτέρπη. Εγώ γεννήθηκα με καθαρό αυτό εδώ και με καθαρό θα πεθάνω. Τα κορίτσια μου θα τα δώσω σαν κορίτσια. Και όχι σαν πεπόνια με τη βούλα. Ορίστε, κύριε, περάστε, δοκιμάστε και αν σας αρέσει, κρατήστε τις. Στάσου, βρε Χριστιανέ μου. Μην εξάπτεσαι. Δεν σου είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Άλλο λέω εγώ. Πάλι άλλο λες? Άμα μα λες όλο άλλο, τότε πώς θα συνοηθούμε? Εγώ λέω να τα βγάλουμε και λιγάκι στον κόσμο. Να τα βγάλουμε και λιγάκι παρά έξω. Να τους φορέσουμε και κανένα φουστανάκι, ξέρω εγώ, λίγο πιο. Άσε με, ρε Φτέρμη. Άσε με να χαρίσει.